Μεγάλη Παρασκευή, Πατέρα Ευάγγελε, μια μέρα συναισθηματικής φόρτισης. Πώς όμως το συνέστημα το στρέφουμε προς το να έρθουμε κοντύτερα σε αυτή τη θυσία και δεν είναι ένα απλό στήρο κλάμα. Ναι, ξέρετε, το συνέστημα είναι, δεν το θέλουμε πολύ στην Εκκλησία, το φοβόμαστε το συνέστημα. Δηλαδή, όχι το συνέστημα αυτό καθ' αυτό, την ανισορροπία, καταλάβετε, ότι είναι υπερβολικό, δεν το θέλουμε στην Εκκλησία. Όχι εμείς, διότι καταργήσω σκατολογική πολλές φορές, αντιλαμβάνεστε, θα είναι μία. Επίσης, συνέστημα είναι αυτή η λεγόμενη μεταμέλεια. Μεταμελήθηκε ο καημένος Αιούδης και απαιτώ να παίξει. Δηλαδή, το συναισθηματικό σημαίνει τον άνθρωπο το δίψυχο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνέστημα. Κλαίνε την ώρα εκείνη. Είναι αυτοί πάνε στους στάφους και λένε «Αχ, τι είμαστε, τίποτα δεν είμαστε». Και μόλις βγαίνουν έξω να τους πατήσεις το πόδι θα σε φάνε ζωντανό. Αυτό είναι δίψυχο πράγμα. Άρα η Εκκλησία γι' αυτό έχει μία αρχοντιά. Δεν την ενδιαφέρουν. Αυτό το ξεφτύλι, κάτι κόκκινες μπλερέζες που φοράμε. Βλέπω σε αυτή την Κύπρο ντύνουνε ό,τι μπορείς να φανταστείς με μπλε, με μαύρα, με τούτα, με κίνα, με κρέπια, με ξεκρέπια, μπράβο, με θάπτω, βλέπω. Όλο το τέμπλο είναι ντυμένο και την ώρα που φωνάζω Χριστός Ανέστητο ο Θεός, κάτι παπάδες, τραβάνε κίνα, τραβάνε κάτι. Και κάτι πολύ άλλο είναι με κάτι μπλε, κάτι μαύρο, κάτι κίνα, κάτι από εδώ. Το πένθυμο χρώμα της Εκκλησίας είναι αυτό με το οποίο οι παλαιοί φτιάχνανε το ιερό, το μάρμαρο. Τι χρώμα είχαν? Το σκούρο αιματί. Όλοι οι ναοί είχαν μάρμαρο βυζαντινό, τέτοια ωραία. Ψιδωτά. Το Άγιο Βήμα είναι μόνο με σκούρο αιμάτινο μάρμαρο. Τι δηλώνει? Ότι χύνεται το αίμα από την Αγία Τράπεζα, καταλάβατε, ότι αυτό είναι το αίμα του Χριστού. Και γι' αυτό, επειδή χύθηκε το αίμα του Χριστού, φοράμε αυτό το σκούρο το αιματί. Ούτε μαύρα, ούτε ξεμαύρα, ούτε κρέπια, ούτε ξεκρέπια. Τώρα τα έχουμε κάνει όλα. Ο Θεός να μας ελεήσει. Πάμε παρακάτω. Αφού ανέτειλε 23η του Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή, αποστέλλεται ο Ιησούς δέσμιος από του Καϊάφα προς τον ηγεμόνα της Ιουδαίας Πόντιον Πιλάτου. Κατά πρώτον πρέπει να ξέρουν οι χριστιανοί ότι δεν είχαν δικαίωμα να τον εδικάσουν. Κακώς τον εδικάσαν. Για να αρχίσουν να τον δικάσουν έπρεπε να πάρουν την άδεια από τον Πόντιο Πιλάτου. Δεν είχαν πάρει άδεια. Επίσης δεν είχαν δικαίωμα να μην περάσουν τρεις μέρες από την ημέρα του δικαστηρίου, και αφού περνάγανε τρεις μέρες από την ημέρα που είχαν αποφασίσει να το θανατώσουν, τότε θα τον πηγαίνανε στον Πόντιο, στον Πιλάτο. Ο δε Πιλάτος ήταν υποχρεωμένος, αφού βγει καταδικαστική απόφαση, να περιμένει μία μέρα ακόμα, μπορεί να αποδεικνύονταν κάτι, και την επόμενη να τον σκότωνε. Πώς το βλέπετε ότι πέθανε όπως ήθελε ο Χριστός να πάει να πεθάνει Παρασκευή? Δηλαδή ακόμα και Δευτέρα να το πηγαίνανε, πίσω θα γυρίζει ο χρόνος να πεθάνει Παρασκευή. Καταλάβατε τι κάνανε? Μόνοι τους τις κάνανε τις προφητείες να είναι αληθινές, χωρίς να τιμήσουν τον ίδιο τον νόμο που τους έλεγε μην το κάνετε. Διότι θα έπρεπε να τον είχαν δικάσει τη Μεγάλη Δευτέρα, να είχαν παραμείνει τρεις μέρες και την Παρασκευή να τον πηγαίνανε στον Πιλάτο και ο Πιλάτος να τον αποφάσισε να σκοτώσει το Σαββάτο. Δεν πήγε αυτόν έτσι. Δεν τηρήθηκε τον νόμο καθόλου. Και παράνομος ο Πιλάτος και παράνομη και η αρχιερείς και η γραμματής. Τον πήγανε λοιπόν ως της πολυτρόπος ανακρίνας αυτόν και άπαξ και δεις ομολογήσας αθώων. Δύο φορές είπε ότι είναι αθώος. Δεν ευρίσκω για αυτόν τον άνθρωπο. Προς ευχαρίστησιν έπειτα των Ιουδαίων ψηφίζει θάνατον κατά αυτού. Αποφασίζει να πεθάνει. Και φραγγελώσας ως δούλων φυγάδα των δεσπότην του παντός παρέδωκε στο σταυρωθήνε. Λιτά πράγματα. Τον παρέδωσε να σταυρωθεί. Παρόλο που η γυναικούλα του
η Αγία Προκλήτσα, Πρόκλα, ωραίο όνομα, Πρόκλα, Πρόκλας. Η Πρόκλα η κακομήρα που τα φοράγε για κοντά, πήγε για το πεβράει κακόργιο, μηδέν κι εσύ το δικαίωμα, ας εξέ τον εμείο. Δεν είχα μπάντια σε αυτός καθόλου, τον έδωσε. Και επειδή ήταν εμαλωμένος με τον Ηρώδη, από τον Ηρώδη, αυτό που σκότωσε τον πρόδρομο, ήταν εμαλωμένος, τον έστειλε δώρο στον Ηρώδη να τον δει τον Χριστό. Και ο Ηρώδης όταν τον είδε, του βγάλε, ξέρεις πόσες φορές το δίσανε, τρεις. Και του φορέσανε τα ρούχα άλλες τρεις φορές. Άλλα φόρεσε στους αρχιερείς, άλλα φόρεσε στον, πώς το λένε, στον Ηρώδη, του ξαναφορέσανε τα ρούχα του και άλλα φόρεσε στον Πιλάτο όταν το βραντελώσανε. Ο Ηρώδης του φόρεσε λευκή στολή, ολόχρηση λευκή στολή. Ο Ηρώδης του το φόρεσε αυτό. Όταν πήγε, του βγάλε τα ρούχα και τον εφόρεσε. Δηλαδή σαν τον έκαμε ότι είναι, ας πούμε, σαν αρχιερέας. Τέτοια ρούχα του φόρεσε. Τα λέει το Ευαγγέλιο. Κανείς δεν κάθεται να προσέχει, ούτε δεν τα καταλαβαίνει. Και μας λείπει αυτή η ωραία φωνή. Αυτή, εγώ τα έμαθα τα πάθη με πολύ αγάπη από την, ας πούμε, συντοπίτησά μου, από την Έλλη Λαμπέτη. Η Έλλη Λαμπέτη διάβαζε τα Ευαγγέλια και σου έμπαιναν τα λόγια μέσα στην καρδιά. Και ο Μάνος Κατράκης, να τους μνημονεύσουμε, ο Θεός να τους ανοπαύσει, αυτοί οι δύο διάβαζαν τα Ευαγγέλια και έλεγες, Θεέ μου, είναι όπως τα λέει, έμπαινε στην καρδιά σου. Εντέθε λοιπόν ο Ιησούς παραδοθήσει στους στρατιώτες, γυμνούνται τα ημάτια αυτού, ενδύεται χλαμίδα κοκκίνη, όταν γύρισε και τον στείλανε, στεφανούται ακάνθες, σκύπτροφορεί κάλαμον, τι ωραίο, έχει σκύπτρο το κάλαμ, προσκυνείται χλεβαστικός, εμπτύεται, κρούεται, άλλο είναι εμπτισμός, άλλο κρούσεις κατά του προσώπου και άλλο κολαφισμός. Κολαφισμός είναι όταν γίνει η φάπα. Mm-hmm. Αυτό. Αυτό είναι ο κολαφισμός. Η κρούσεις είναι, πρόσεξε, πα! Αυτό, όταν με, η ανάποδη, η κρούσεις είναι η ανάποδη. Δηλαδή, τι άλλο, τα κόκαλα του είχαν αριθμηθεί. Φαινόντουσαν τα κόκαλα. Γιατί άμα το παραστήσεις το πώς το χτυπάγανε, τα κόκαλα του. Αδύνατος ήταν. Όμορφος βέβαια, πανέμορφος ήταν. Αλλά δεν είχε γίνει είδος, ήταν όλος μια πληγή. Λοιπόν, ήταν ενδυθείς πάλιν τα εαυτού η μάτια του, ξαναφορέσανε τα ρούχα. Και βαστάζον το σταυρό, εξήλθε στο Γολγοθά. Πώς τον πήρε το σταυρό? Τον πήρε έτσι. Βαστάζω. Δεν τον έσαιρνε. Δεν το δώσαν τον παγιέτσι. Αυτά είναι δυτικές. Γιατί αυτός τον αγκάλιασε το σταυρό του. Τον αγκάλιασε. Δεν το πήρε για τη βία στην πλάτη. Τον αγκάλιασε και τον πήγαινε. Δεν είναι ωραίο? Πόσα δεν ξέρουμε. Βαστάζουν το σταυρό. Κατάλαβε. Δεν βαστάζουν. Λέμε κουβάλισε το σταυρό. Ο κόσμος. Ναι. Και εννοεί αυτό που βλέπεις στις ταινίες, που σέρνει ο Χριστός στο σταυρό και κάνουν οι κακομοίρες. Τον εσήκωνε έτσι. Τον επήγαινε, πώς να σου πω ρε παιδί μου, πώς πάμε να βαρέλει. Έτσι, τσουκου, 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 τσουκου. Διότι τον αγκάλιασε το σταυρό. Δεν τον έσαιρνε. Και ήταν πιο δύσκολο αυτό. Εννοείται. Πρόσεξε το. Και βαστάζον το σταυρό έρχεται στον Γολγοθά, τόπον της καταδίκης, που σας είπα ότι ήτανε, είναι έξω από την πόλη και ήταν ένα νταμάρι. Και εκεί περί ώραν τρίτην της ημέρας, άρα ο Χριστός την τρίτη ώρα της ημέρας σταυρούται μεταξύ δύο ληστών. Σταυρώθηκε την τρίτη ώρα της ημέρας. Επέθανε την ενάτη ώρα της ημέρας. Άρα ο Χριστός έκαμε έξι ώρες το σταυρό. Βλασφημείται υπό των παραπροηγουμένων, μιχτηρίζεται από τον αρχιερέων, ποτίζεται από τους στρατιωτών όξος με μειγμένων μεταχολής. Περί δε την ενάτη ώρα κράξας φωνή μεγάλη και υπόν τετέλεστε εκπνέει. Ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, καθήν ώραν πανσελήνου ούσης της ημέρας, εσφάζεται κατά των νόμων ο Πασχάλιος αμνός, ο εις τύπων αυτού διαταχθείς της Ιουδαίης προ 1043 ετών. Την ίδια ώρα που τρώγανε οι Εβραίοι το Πάσχα τους στην Αίγυπτο πριν 1043 χρόνια που τους έβγαλε αυτός, την ίδια ώρα εκείνη την ώρα εξέπλασε.
Πανσελλήνου της ημέρας. Πάλι. Γι' αυτό δεν θέλουμε τη λέξη Πανσέλινο στο Πάσχα. Ή καθολικοί, οι αδελφοί αυτοί οι καθολικοί κάνουν Πάσχα με Πανσέλινο. Ενώ εμείς ποτέ δεν κάνουμε Πάσχα με Πανσέλινο. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Τι κάνουμε? Κάνουμε μετά την νεαρινή ησημερία. Προσέξτε. Μετά την πρώτη Πανσέλινο, μετά την νεαρινή ησημερία, μετά από μια εβδομάδα κάνουν το Πάσχα. Με καταλάβατε? Θα γίνει η νεαρινή ησημερία, 22 Μαρτίου. Πότε θα έρθει η Πανσέλινος? Μπορεί η Πανσέλινος να έρθει σε 7 μέρες. 22 και 7 και μετά μια εβδομάδα. Άρα το Πάσχα θα πάει μέσα Απριλίου. Εάν η Πανσέλινος έρθει 25 Απριλίου, γιατί τόσο θα είναι η Πανσέλινος μετά την νεαρινή ησημερία, ή έρθει, ξέρω εγώ πόσο, 20 Απριλίου, ξέρω εγώ κτλ. Θα πάει μετά μια εβδομάδα το Πάσχα, θα γιορτάσουμε. Θα περάσει η Πανσέλινος και μετά μια εβδομάδα. Γι' αυτό λέει, το τονίζει ότι ήταν η Πανσέλινος. Γιατί? Γιατί το Πάσχα των Εβραίων απαιτούσε να είναι Πανσέλινος. Γιατί ήταν Πανσέλινος την ημέρα που φάγανε και βγήκανε από την Αίγυπτο. Χριστό από Θεός, Πανσελλήνουσε τη ημέρα. Και το τονίζει. Και είναι πόσο έχει ο μήνας, 23 του Μαρτίου. 24 είναι το Μεγάλο Σάββατο. Και 25 Μαρτίου είναι η Ανάσταση. Γι' αυτό λένε δύο Πασχαλιάς μαζί. Πώς τα λέει ο λαός, 25. Που αν θα πέσει ποτέ μόνο με αυτούς που είναι με το παλιό. Και θα τους δώσουμε και ένα αφορμή και θα λένε να. Έτσι οι άνθρωποι τους αρέσουν οι ημέρες. Το δεσποτικόν του το θάνατον και η άψυχος κτίσης πενθούσα τρέμει και αλλιούται υπό του φόβου, αλλά ο δημιουργός της κτίσεως και νεκρός ίδιον λογίζεται, δεν του φτάνει, παίρνει τη χαριστική βολή και προσέτει την ακύρα των πλευράν και ρέει εξ αυτής αίμα και είδωρ. Αυτό το αίμα και είδωρ είναι τα δύο μυστήρια που ξέρετε, δηλαδή το βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία. Τέλος περί την δύση του ηλίου έρχεται Ιωσήφ, ο Απορρίμαθεας και Νικόδημος αποφασίζουν να φανερωθούν γιατί ήταν κρυφοί. Του παρακάλεσε η Παναγία, λένε, αμφότεροι μαθητέ του Ιησού και κρυμμένοι, αποκαθελούσιν από το σταυρού το πανάγιο του διδασκάλου σώμα, αρωματίζουσιν αυτό, εντυλίσουν εις ειδώνα καθαράν και θάψαντος αυτόν εν μνημείο κενό, προσκυλίουσιν επί το στόμιο αυτού λίθον μέγα. Αυτά είναι που τηρούν. Ταύτα τα φρικτά και σωτήρια πάθη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού επιτελούμεν σήμερον, εις ανάμνησιν αυτών παρελάβομεν εξ αποστολικής διαταγής την της Παρασκευής νηστείαν. Μην ξεχαστείς, το τονίζει. Γι' αυτό Τετάρτη και Παρασκευή όποιος δεν νηστεύει είναι ξεφτύλας. Με συγχωρέσεις που το λέω έτσι, ξεφτύλας. Χριστιανός που δεν νηστεύει Τετάρτη και Παρασκευή είναι ξεφτύλας. Ούτε το πένθος, ούτε το πάθος του Χριστού, γι' αυτό είναι συναισθηματισμοί. Δεν θέλω συναισθηματισμού, θέλω να κρατηθείς, να πεις δεν θα φάω. Γιατί σ' ανέβασα στο σταυρό. Και αν δεν ξέρεις εσύ γιατί σ' ανέβασα, ξέρω εγώ. Τον διημά σταυρωθέντα δεύτε πάντε συμνήσουμε. Αυτόν γαρκατίδε Μαρία επί του ξύλου και έλεγε. Ή και σταυρών υπομένεις, συ υπάρχεις ο Υιός και Θεός. Και φωνάζουμε. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσηλωθείς και τη λόγη και τη θύση, την Αθανασία ανεπήγα στους ανθρώπους, σωτήρι μου δόξα. Αυτά είναι τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή. Ευχαριστούμε.